κότσου είναι νωρίς για συμπεράσματα. Προετοιμασία κάνει η ομάδα σου, δουλεύει φαντάζομαι σε υψηλούς ρυθμούς. Θα ήθελα να μου πεις αν γενικά είσαι ευχαριστημένος από το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος γιατί βγάλαμε πράγματα τα οποία τα δουλεύουμε στην προπόνηση. Τα ζητούμενα που έχουν σχέση με τα νίκη, τα στοιχεία, το πάθος, τη δύναμη της θέλησης, της πίστης, του ψυχισμός που είναι απαραίτητα στοιχεία στο ποδόσφαιρο γιατί δεν έχουν αντίπαλο. Τα έχουμε σε πολύ καλό επίπεδο, αν και είμαστε φορτωμένοι. Όπως γνωρίζετε, κάναμε μια πολύ επίπονη δουλειά, πολύ σκληρή δουλειά για τα παιδιά και τους ευχαριστώ για αυτό γιατί έχουν υπομονή και είμαστε ακόμα στην αρχή. Από αυτό που προγραμματίζομαι να δω εγώ, είμαστε πολύ μακριά, αλλά και αυτό το δείγμα ακόμα είναι ικανό να μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον. Έχουμε μια ομάδα νεανική με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και 6-7 έμπειρους οι οποίοι είναι πραγματικά φανταστικοί στην νοοτροπία και στη λειτουργία τους, έτσι ώστε αυτή η ομάδα να παρουσιάσει κάτι καλό. Είμαστε αισιόδοξοι, βέβαια αυτό πρέπει να αποτυπωθεί και η δουλειά, η σκληρή και όλα αυτά τα στοιχεία στο γήπεδο και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να βγάζουμε πράγματα ακόμα περισσότερα από αυτά που είδε σήμερα ο κόσμος. Τα μηνύματα είναι θετικά, σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο, αλλά δεν μένουμε σε αυτό. Προχωράμε με την ίδια ζήλο και την ίδια υπομονή που δείχνουμε για να παρουσιάζουμε σταδιακά και προοδευτικά βελτίωση που θα έχει στόχο να είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει. Οι παίκτες που λείπανε σήμερα θα δώσουν και κάτι διαφορετικό στην εικόνα της ομάδος. Εννοείται, μας λείπαν κάποιοι παίκτες πολύ σημαντικοί, αλλά βλέπετε ότι από πίσω και τα άλλα τα παιδιά δουλεύουν, ανταποκρίνονται στον ατομικό ρόλο και στη συμμετοχή τους στο μέσω του ατομικού ρόλου στη διάταξη των 11, βγάζουν τα στοιχεία αυτά τα βασικά ζητούμενα που έχουμε και στο ρόλο και στο ψυχικό κομμάτι και στα στοιχεία της φυσικής κατάστασης. Οπότε μας δίνει θάρρος αυτό, όταν σε λείπουν 5-6 παιδιά που υπολογίζεις αυτά όπως σήμερα και με κάποια άλλα παιδιά βγάζεις αυτή την εικόνα, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούμε και βάθος και μεγάλο ανταγωνισμό το οποίο θα βοηθήσει και τα παιδιά τα ίδια αλλά και την ομάδα. Ευχαριστώ. Πολύ καλή χρονιά εύχομαι. Και εγώ ευχαριστώ.